Η προσήλωση μέχρι κεραίας στις διεθνείς συνθήκες που για δεκαετίες έδωσαν το πλαίσιο για να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και σήμερα για όσους λαούς και κυβερνήσεις της περιοχής δίνουν αυτό τον αγώνα έτσι ώστε να μην διαταραχτεί και να μην διασαλευτεί περαιτέρω η ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Διότι ζούμε σε μια αποσταθεροποιημένη περιοχή στη Μέση Ανατολή που είναι κοντά μας και στη Βόρεια Αφρική και σε ένα γενικότερο χάρτη αβεβαιότητας και ρευστότητας στο διεθνές γίγνεσθε. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν επαναλαμβάνω η αυστηρή προσήλωση στον τύπο και την ουσία αυτών των συνθήκων είναι το εφαλτήριο και είναι και η βάση για καλή γειτονία, για ειρήνη, για ανάπτυξη και για σταθερότητα. Η Ελλάδα είναι σαφέστατα προσιλωμένη σε αυτές τις αρχές και αποκρούει αποφασιστικά οποιασδήποτε κλιμακούμενες ή συγκυριακά αρθρώμενες ρητορίες περί του αντιθέτου. Φετινή χρονιά κλείνει πολύ θετικά για το Ίδρυμα, εις ό,τι αφορά τη θεσμική προοπτική του. Όπως γνωρίζετε, πριν από μερικούς μήνες, με νόμο της Βουλής, υπήρξαν τροποποίηση στο καταστατικό. Η ουσιοδέστερη εξ αυτών ήταν ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής θα είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος.